ήδη είμαστε κατεστραμμένοι. Ήδη τα προϊόντα μας τα στέλνουμε σε πολύ χαμηλές τιμές και αν σε περίπτωση συμβεί αυτό το πράγμα, ο αγροτικός πληθυσμός θα καταρρεύσει. Ο κύριος όγκος της αγροτικής παραγωγής, της παραγωγής του ροδακίνου, έχει στόχο τη ρώσικη αγορά. Ξαφνικά αυτό χάνεται. Μιλάμε για ένα τζίρο 100 εκατομμυρίων ευρώ. Το 60% των εξαγωγών μας που κατευθυνόταν στη ρωσική αγορά θα έχει πρόβλημα. Επίσης, το ακτινίδιο το οποίο ξεκινάει το επόμενο κατά τον Οκτώβρη, που κατά 53% γι' αυτό έφευγε στη ρωσική αγορά, και αυτό θα έχει πρόβλημα. Οι αποφάσεις που έχει λάβει η Ρωσία, ο πρόεδρος Πούτιν, είναι αποφάσεις που αφορούν όλο το δυτικό κόσμο. Την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις ΗΠΑ, τον Καναδά, την Αυστραλία. Εμείς έχουμε συνεχείς επαφές, ώστε να έχουμε τις μικρότερες δυνατές επιπτώσεις. Την Τρίτη, η Συντονιστική Διυπουργική Επιτροπή Εξωστρέφειας καθόρισε τις παραμέτρους της δράσης μας. Το διάταγμα, βέβαια, που υπέγραψε χτες ο Ρώσος Πρόεδρος, δημιουργεί νέα δεδομένα. Όπως δηλώσαμε και προχτές, βούλησή μας είναι να διεκδικήσουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση αποζημιώσεις για τους κλάδους της οικονομίας μας που θα πληγούν δυσανάλογα από αυτά τα αντίμετρα. Επίσης, έχουμε ζητήσει από τον ενιαίο φορέα εξωστρέφειας, καθώς και στους συναρμόδιους φορείς, την αναζήτηση εναλλακτικών σχεδίων για την προώθηση ευπαθών ελληνικών προϊόντων σε άλλες αγορές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λυπάται για τα μέτρα που περιέχει η ανακοίνωση της Ρωσικής Ομοσπονδίας, μέτρα που βάζουν στόχο εισαγωγές τροφίμων και αγροτικών προϊόντων. Η ανακοίνωση έχει ξεκάθαρα πολιτικά κίνητρα. Υπογραμμίζουμε ότι οι κοινοτικές κυρώσεις στη Ρωσία συνδέονται άμεσα με την παράνομη προσάρτηση της Κρυμαίας και την αποσταθεροποίηση της Ουκρανίας. Όλα αυτά τα μέτρα έχουν χαρακτήρα αντιπίνων. Δεν θέλαμε να εξελιχθούν έτσι τα γεγονότα. Ελπίζουμε ειλικρινά ότι ο οικονομικός πραγματισμός των εταίρων μας θα υπερισχύσει των ανόητων πολιτικών απόψεων και ότι θα σκεφτούν να μην απομονώσουν και να μην εκφοβήσουν τη Ρωσία. Ελπίζουμε ότι η οικονομική συνεργασία θα αποκατασταθεί. Αυτό επιθυμούμε.